ποιες αυτά τα 5 ροφήματα για να αδυνατήσεις σε χρόνο ντε μέχρι το καλοκαίρι και να μπουστάρεις το μεταβολισμό σου, να μπουστάρεις το ανοσοποιητικό σου και να ρίξεις το ζάχαρο, να ρίξεις την πίεση και επιτέλους να ξεφορτωθούμε το λίπος στην κοιλιά. Coca-Cola Zero με πολλά παγάκια. Έχουμε ακούσει ότι έχει βγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την Coca-Cola Zero και λέει: παιδιά, είναι επικίνδυνη. Και μετά κάνουν μια κολοτούμπα και λένε: α, παιδιά, άκυρο αυτό τελικά. Αυτό μας δείχνει πολύ απλά ότι παίζουν συμφέροντα από πίσω και δεν είναι να εμπιστευόμαστε τίποτα. Τώρα, τι είπαμε, πολλά παγάκια. Όσο περισσότερα παγάκια, όσο πιο παγωμένο είναι αυτό που πίνεις, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για το σώμα σου να το χωνέψει. Είναι πολύ καλό γιατί και οι θερμίδες. Και μπορεί να είναι λίγες, 10, 20, 30, 50, 100, αλλά φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούλι και ξαφνικά στο τέλος της ημέρας έχεις κάψει διπλάσια. Πάμε στο επόμενο ρόφημα, το οποίο είναι το ξινό νερό. Μπορείς να το συνδυάσεις με μπολέρο, μπορείς να το συνδυάσεις πάλι με παγάκια. Και αν έχεις βαρεθεί να πίνεις συνέχεια νερό, δοκίμασε το ξινό νερό, είναι και στις Φλόρινας, στηρίζουμε και τη Φλόρινα. Πάμε στο επόμενο ρόφημα, το οποίο είναι το ρόφημα των ηλεκτρολυτών του αδυνατίσματος. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, αρχίζουμε και υδρώνουμε. Οπότε, ειδικά άμα κάνεις διαλυματική, αν δεν τρως πρωινό, το έχεις πετάξει σκουπίδια εδώ και καιρό και μπαίνεις στη φάση νηστείας, είναι πολύ σημαντικό να ενυδατώνεσαι σωστά με αυτό το ρόφημα ηλεκτρολυτών. Γιατί, αν δεν το κάνεις, μετά θα σε πιάσουν ζαλάδες και θα σου πούνε: α, φταίει η διαλυματική. Ω, δεν φταίει η διαλυματική, φταίει που υδρώνεις και δεν κάνεις κάτι γι' αυτό. Οπότε, πώς θα το λύσουμε αυτό? Θα πάρεις ένα μεγάλο μπουκάλι νερό, θα βάλεις μέσα μια πρέζα θαλασσινό αλάτι, μια πρέζα αλάτι Ιμαλαίων, μια πρέζα ψεύτικο αλάτι, θα βάλεις 4 σταγόνες λέμονι μέσα και είναι έτοιμο. Το ανακατεύεις και πίνεις σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και κατά τη διάρκεια της νηστείας και κατά τη διάρκεια της σύντησης. Πρέπει να ανυδατωνόμαστε και οι ηλεκτρολίτες να μπαίνουν σε ισορροπία. Πρόσεχε, μην το παρακάνεις με τα αλάτια. Θέλει μια πρέζα από το καθένα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το ρόφημα της επίπεδης κοιλιάς. Οι περισσότεροι τι κάνουν όταν ξυπνάνε? Πίνουν καφέ. Άιντε, άιντε. Ακόμη χειρότερο τι κάνουνε? Τοστ, τυρόπιτα, ζαμπόνι. Σκουπίδια όλα αυτά, εντάξει. Τι άλλο κάνουνε? Α, θα φάω λίγο βρώμη. Και αυτό σκουπίδια. Υγιεινό, ανθυγιεινό, σκουπίδια. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις με το που ξυπνείς είναι να πιεις αυτό το ρόφημα. Το οποίο είναι τι? Σε ένα ποτήρι. Το γεμίζεις με χλιαρό νερό. Και βάζεις μέσα μια πρέζα κανέλα, μια πρέζα κουρκουμά. Και σλουπ, το κατεβάζεις. Εάν το συνδυάσεις με το ρόφημα των ηλεκτρολυτών, δεν χρειάζεται να βάλεις τα υπόλοιπα γιατί τα πίνουμε στο ρόφημα των ηλεκτρολυτών. Η κανέλα και ο κουρκουμάς θα δουλέψουνε και θα σου ρίξουν το ζάχαρο και θα σε βάλουν πολύ πιο γρήγορα στη φάση νηστείας. Κάθε λεπτό που κερδίζουμε, που κάνουμε νηστεία, καίει λίπος. Εντάξει. Πάμε τώρα στο επόμενο ρόφημα, το οποίο είναι το ρόφημα το αντιβιωτικό. Και πάλι κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Και όταν είμαστε σε νηστεία και για παραταμένο χρονικό διάστημα, και όταν αλλάζουν τις θερμοκρασίες με τα air conditioning αυτά, είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε το ανοσοποιητικό μας δυνατό. Επίσης, όταν αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό, πέφτει και ο μεταβολισμός. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν μαζί. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πάρεις σε ένα μπρίκι, θα βάλεις ένα στικάκι κανέλα, θα βάλεις 2 κομματάκια ginger, 2 φέτες λεμόνι με τη φλούδα και θα το βράσεις για περίπου 10-15 λεπτά και μετά θα αρχίσεις να το πίνεις σαν τσαγάκι. Μπορείς να βάλεις και τσάι μέσα, καμικό άμα θες. Εάν θες ακριβώς τη συνταγή, μπορείς να ψάξεις το προφίλ μου. Έχω ένα βίντεο που το δείχνω βήμα-βήμα πώς να το κάνεις αυτό. Και αν δεν ξέρεις ακριβώς, μπορείς να σχολιάσεις και ρόφημα και θα σου στείλω. Εντάξει. Οπότε με αυτά τα 5 ροφήματα, εάν τα πίνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, μειώνεις την πείνα. Ρίχνεις το ζάχαρο, ρίχνεις την πίεση, μπουστάρεις το ανοσοποιητικό και το πιο σημαντικό, μπουστάρεις το μεταβολισμό σου. Έτσι ώστε να κάνεις δίαιτα και να δυνατίζεις. Να κάνεις διαλυματική και να δυνατίζεις. Εντάξει.